Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και όπως σας προανέφερα, έχω την τιμή και την χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο της εκπομπής τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Υπουργέ μου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Τελευταία εκπομπή της σεζόν, Υπουργέ, και μας τιμάτε ιδιαίτερα. Η τιμή είναι όλη δική μου. Λοιπόν, Υπουργέ, πολλά τα ερωτήματα. Πριν πάμε στα πολιτικά και γενικά στην κοινωνία μας, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα των γιατρών. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για τους γιατρούς που δεν θέλουν να πάνε και να επανδρώσουν τις διάφορες θέσεις σε αγροτικά, σε νοσοκομεία, σε ιατρία κτλ. Μαζί με την σκέψη σας ότι αν δεν πάνε γιατροί θα τους επιστρατεύσετε. Έτσι διάβασα. Δεν επιστρατεύω. Δεν έχω στρατιωτικές αρμοδιότητες. Δεν έχω τέτοιου είδους εργαλεία στα χέρια μου, ούτε καμία τέτοια πρόθεση. Αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Υγείας είναι, όταν έχεις ένα νοσοκομείο, έχεις κάνει τα πάντα για να βρεις κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες απαραίτητες για τη λειτουργία του. Τα πάντα. Έχεις κάνει προσκλήσεις, έχεις βγάλει μπλοκάκια, έχεις βγάλει υπηκουρικούς, έχεις θεσπίσει κίνητα, έχεις προσφέρει λεφτά. Δεν έχεις καταφέρει να βρεις. Και πλέον τίθεται σε κίνδυνο η ίδια λειτουργία του νοσοκομείου. Και γύρω από το νοσοκομείο έχεις ιδιώτες, ελεύθερους επαγγελματίες γιατρών των ιδίων ειδικοτήτων, αυτών ακριβώς που σου λείπουν, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εργαστούν στο νοσοκομείο. Έχεις ως υποχρέωση, ως Υπουργός Υγείας, ως Υπουργείο Υγείας, ως ελληνική κυβέρνηση να εξαντλήσεις κάθε μέσο για να λειτουργεί το νοσοκομείο. Είναι η λειτουργία του νοσοκομείου ή υπαρθμών ένα προτεραιότητα πρέπει να έχει ο Υπουργός Υγείας για την κάθε περιοχή. Εάν δεχθούμε αυτή την αρχή ότι είναι, τότε το να μην προχωρήσω σε όποιο μέσο μου δίνει ο νόμος θα ήταν παράληψη καθήκοντος εκ μέρους μου. Το βλέπω εγώ. Τώρα, μια τέτοια κίνηση είναι ευχάριστη, πολύ δυσάρεστη. Εγώ δεν θα να φτάσω εκεί. Πράγματι, αν είχε να φτάσει εκεί, θα το είχα κάνει ήδη. Δεν έχω φτάσει εκεί. Έχω πει δημοσίως με όσο μεγαλύτερη αγωνία μπορώ προς τους φίλους γιατρούς ότι παιδιά εκεί έχουμε πρόβλημα. Εάν με το καλό έχουν κάποια ιδέα πώς μπορούν να καλύψουν αυτό το πρόβλημα για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω απολύτως τίποτα. Εάν δεν έχουν καμία ιδέα και η πρότασή τους είναι φέρτε γιατρούς από όπου νομίζετε, ή άκουσα ένα γιατρό χθες προς το Open, δεν είναι δική μου ευθύνη αν θέλει το νοσοκομείο, είναι του Υπουργείου Υγείας. Είσαι γιατρός. Έχεις πάρει τον όρκο του Ιπποκράτους, χρησιμοποιείς τον όρκο, το εργαλείο της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που στην παρέχει δωρεάν το κράτος αυτήν την υπηρεσία και έχεις ασθενείς, τον οποίο τις συνταγές που γράφεις αποζημιώνει πάλι το κράτος. Αλλιώς δεν έρχονται σε ένα ασθενή, δεν πήγαινε κάπου αλλού. Λοιπόν, για όλα αυτά που σου παρέχει το κράτος, εσύ δεν έχεις απολύτως καμία υποχρέωση όταν το κράτος βρίσκεται στην εσχάτη ανάγκη να βάλει λίγο πλάτη. Ξέρετε γιατί συζητάμε τα ίδια φασαρία. Για δύο εφημερίες το μήνα. Δηλαδή, ένας ιδιώτης παθολόγος στη Σπάρτη, ένας ιδιώτης παθολόγος στην ΚΟ, ένας ιδιώτης παθολόγος στη Δράμα, να διαθέσει δύο μέρες το μήνα επαμοιβή από την εργασία του. Για να μπορεί να λειτουργεί το νοσοκομείο. Γιατί δεν πάνε οι υπουργοί. Είναι, πιστεύετε, ειλικρινά και καλό. Είναι οικονομικό. Είναι τόσο φοβερό αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό δεν ακούγεται όπως το λέτε φοβερό, αλλά γιατί δεν πάνε γιατροί. Μήπως γιατί τα χρήματα που δίνει το νοσοκομείο είναι λίγα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν μπορώ να βγω να δώσω πολλά χρήματα σε αυτούς. Γιατί αν δώσω υπερβολικά χρήματα σε αυτούς, ευλόγως θα πούνε οι γιατροί του ΕΣΥ. Δηλαδή, εμείς κορόιδα είμαστε που πάμε αυτά τα λεφτά και να φέτα απ' έξω δίνετε τα δεκαπλάσια. Δεν θα πει ο γιατρός του ΕΣΥ, ωραία, παρετούμε κι εγώ να έρθω κι εγώ απ' έξω. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εγώ τους δίνω την αμοιβή που παίρνει και ο γιατρός του ΕΣΥ. Μα δώσω ούτε ένα σεντ παραπάνω. Γιατί πρέπει να υπάρχει μια δικαιοσύνη σε ένα νοσοκομείο. Δεν μπορεί το νοσοκομείο να είναι 2-3-4 ταχυτήτων. Άρα λοιπόν με αυτή την έννοια το ξαναλέω. Είναι τόσο φοβερό για έναν ιδιώτη γιατρό να δώσει δύο μέρες το μήνα από τη ζωή του για να λειτουργεί καλά ένα δημόσιο νοσοκομείο. Άρα, Υπουργέ μου, αν οι γιατροί δεν ανταποκριθούν, θα αναγκαστείτε να προχωρήσετε σε άλλα μέτρα. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, όπως βλέπετε, χωρίς να πατήσω το κουμπί. Πράγματι, μπορώ να πατήσω το κουμπί και να τους κόψω την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Διάβασα όμως. Προσπαθώ. Θα δώσω λίγες μέρες ακόμα. Πιστεύω ότι αφού κοπάσουν οι πρώτες αυτόματες αντιδράσεις και λίγο συνδικαλιστικές και το σκεφτούν όλοι ψύχρεμα, θα καταλάβουν ότι για την προς τα έξω δεκαλύτως μαρτυρία σε μια τοπική κοινωνία, το να λέει ένας γιατρός αδιαφορώ αν λειτουργεί το νοσοκομείο, δεν είναι πολύ καλή ιδέα.
Είπατε να κόψετε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Αυτό η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι ένα εργαλείο του κράτους που παρέχεται δωρεάν σε έναν ιδιώτη ελευθερογιατρό. Αφού σου παρέχει το κράτος μία δωρεάν υπηρεσία, μπορεί να σου σταματήσει το κράτος αυτή την παροχή. Δικαίωμά του. Όμως, διάβασα, Υπουργέ μου, μια δήλωση. Αυτό θα σήμαινε πρακτικά για να ξέρετε ότι οι ασθενείς που θα πηγαίνουν σε αυτόν τον γιατρό, τα φάρμακά του δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος. Η θεραπεία του και η διαγνωστική του εξετάσεις δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος. Και αν επιλέξει κάποιο να πάει στον γιατρό κύριο Γεωργιάδη και τα πληρώνει από την τσέπη του, με γιατρό μαγαρά του. Μάλιστα. Διάβασα προχθές ότι σε γιατρούς για τις ακριτικές περιοχές κυρίως που δεν υπάρχει ζήτηση, σκοπεύετε να τους δώσετε και μπόνους για τις παραμεθόριες περιοχές, για τις άγωνες, μετάγωνα νησιά κτλ. Ετοιμάζουμε τη νέα ακία που αυξάνουμε αρκετά τα κίνητα των άγωνων περιοχών και αυξάνουμε και τις άγωνες περιοχές. Είναι μια περιοχή που έχει πολλές διαδοχικές άγωνες προσκλήσεις γιατρών, αυτόματα γίνεται άγωνη. Από 100 ευρώ πάει 300 ευρώ το επίδομα. Στην εφημερία επίσης το τριπλασιάζουμε. Δίνουμε όσο μπορούμε περισσότερα χρήματα, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε πιο ελκυστικό το πλαίσιο για να πείσουμε κάποιους να πάνε σε άγωνες περιοχές, να πάνε σε παραμεθόριες περιοχές. Αυτό το πλαίσιο πότε θα τεθεί σε λειτουργία, Υπουργέ? Εντάξει, μέσα στο μήνα Ιούλιο θα έχει υπογραφεί και αυτό. Είναι ήδη από μένα, έχει τελειώσει. Πιστεύετε ότι η αύξηση αποδοχών θα είναι ένα κίνητρο για να πάνε οι γιατροί? Κοιτάξτε, όλα τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που παίρνουμε θα είναι ένα κίνητρο. Αλλά οι μεταρρυθμίσεις έχουν κάποιο διάνυσμα χρόνου για να αποδώσουν. Δηλαδή, υπογράφει την κοία, δεν πάει αύριο ο γιατρός. Μπορεί να χρειαστεί και 2 και 3 και 5 μήνες για να βρει γιατρός. Εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Έχουμε μια συνολική μεταρρύθμιση του ΕΣΥ στο νέο περιβάλλον του ελλείμματος ανθρώπινου δυναμικού που πρέπει να αποδώσουν μέσα σε ένα βάθος χρόνου 1-1,5 έτους και πιστεύω πραγματικά ότι θα αποδώσουν και θα λύσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Υπάρχει και ένα πρόβλημα τελείως άμεσο, αυριανό. Η πρώτη μας κουβέντα είναι για να λύσουμε το άμεσο. Η σχέση αυτή, ας το πούμε, υποχρεωτική με τους γιατρούς για να μπουν στο ΕΣΥ δεν θα είναι για πάντα, θα είναι για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Έως ότου δουλέψουν όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Με τα απογευματινά ιατρία, πώς πάμε? Προχωράνε μια χαρά σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα. Ενεργούνται. Επαγγελματικά χειρουργία έχουν γίνει ήδη πάνω από 2.000, νομίζω έχουν πλησιάσει τα 3.000. Κάθε μέρα γίνεται απογευματινά χειρουργία. Και οι αμοιβές αυτές οι έξτρα στους γιατρούς καταβάλλονται από την πολιτεία? Όχι, όχι. Τα απογευματινά ιατρία που γίνονται τώρα πληρώνονται από τον ασθενή. Είναι out of pocket, όπως λέμε. Είναι ο ασθενής που πληρώνει τη χειρουργική ομάδα για να κάνει το χειρουργείο του κατά προτεραιότητα εκτός σειράς. Τα απομενωμένα χειρουργεία θα πληρώσουμε εμείς, θα ξεκινήσουν καλώς εγώ τον προγράμματο από το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα μέχρι το Σεπτέμβριο όσοι πάνε πληρώνουν οι ίδιοι. Ναι, ναι, βέβαια. Όταν μιλάμε για απογευματινό χειρουργείο είναι out of pocket. Όσοι έχουν δώσει χρήματα πίσω, σκέφτεσαι κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Αυτός που έχει επιλέξει να πάει out of pocket, πάει out of pocket. Αυτό που κερδίζει είναι ότι αν πήγαινε out of pocket σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο θα πήγαινε για την ίδια αρχή να πληρώσει ένα ποσό. Αν έχει επιλέξει απογευματινό γιατρό, έχει πληρώσει το 1/3. Έχει κερδίσει δηλαδή τα 2/3 των χρημάτων που θα πλήρωνε να πήγαινε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Μάλιστα. Για την ίδια επέμβαση. Και θέλω λίγο να σταθούμε και στην Πάτρα, στο Καραμανδάνεο νοσοκομείο. Πήγατε προχθές μετά την πυρκαγιά και εκεί καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες, κύριε Υπουργέ, και αμέσως λειτουργήσε το νοσοκομείο και ειδικά τα χειρουργεία. Είμαι υπερήφανος. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Καρβέλη, αλλά και τη διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Ριγοπούλου, και τους γιατρούς και όλους τους νοσηλευτές, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Αυτό που έγινε στο Καραμανδάνιο, κύριε Καλόγερε, δεν θέλω να υπερβάλλω, ήταν ένα μικρό θαύμα. Ξέρετε, τώρα που έχουν πάει όλα καλά, τότε δεν έχουν ξεχάσει. Εγώ την ώρα που πάω κοιμηθώ το βράδυ, σκέφτομαι τι θα μπορούσε να γίνει αν είχε πάει κάτι λάθος. Γιατί όταν ξέπασε η πυρκαγιά, αποφασίσαμε με τον κύριο διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας αμέσως να κενώσουμε το νοσοκομείο. Την ώρα που αποφασίσαμε, να ξέρετε, δεν φαίνεται ότι η πυρκαγιά θα απειλούσε το νοσοκομείο. Και υπήρχαν και αντίθετες εισηγήσεις να μην το εκενώσουμε για να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά και οι συγγενείς ασκόπως περιφερόμενοι σε γειτονικά νοσοκομεία. Εγώ επέμεινα για προληπτικούς λόγους να γίνει η εκένωση αμέσως. Όταν τελικά η φωτιά έφτασε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη άδειο από ασθενείς και συνοδούς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Φαντάζεσαι να βγάζαμε τα παιδάκια μέσα από τους καπνούς, ας πούμε, από το Καραμανδάνιο. Λοιπόν. Το Καραμανδάνιο, για όσους έχουν πάει εκεί, είναι και σε ένα δύσβατο σχετικά σημείο. Δηλαδή, φαντάζομαι το μυαλό μου, αν είχαμε λίγο αργήσει, να φεύγαν όλοι μαζί, να ήταν ο πανικός σε αυτόν ένα δρόμο που έχει πρόσβαση και είχε μια ανηφόρα με μια στροφή με στα δέντρα, να μπλόκαραν τα αυτοκίνητα, να μπλόκαραν τα ασθενοφόρα. Δηλαδή, πραγματικά ο Θεός μας φύλαξε, πήραμε τη σωστή απόφαση. Στη συνέχεια ήμασταν πάρα πολύ, όχι μόνο τυχεροί, αλλά και ικανοί. Γιατί πριν από 3 περίπου μήνες είχα πάει, αν θυμάσαι, στο Καραμανδάνιο. Το είχα κάνει και Facebook Live, είχα ανεβάσει φωτογραφίες, τα αποδεικτικά υπάρχουν όλα
δημοσιευμένα. Και εκεί είχα παρουσιάσει το σύστημα πυρόσβεσης που φτιάξαμε. Το νοσοκομείο αυτό δεν είχε σύστημα πυρόσβεσης μέχρι τώρα. Το σύστημα πυρόσβεσης παραδόθηκε προ διμήνου. Και λειτουργήσε 100%. Αν είχε γίνει η πυρκαγιά πέρσι, το νοσοκομείο αυτό θα είχε καεί. Και όλο το προσωπικό, το οποίο το είχαμε εκπαιδεύσει με δύο ασκήσεις να ξέρουν τι κάνουν με τις πυρκαγιές, είχε πάει στις θέσεις που έλειπαν ασκήσεις και με μάνικες, είχαν σταματήσει τη φωτιά πριν φτάσει στα ντεπόζιτα με τα καύσιμα, γιατί η φωτιά πλησίαζε στα ντεπόζιτα με τα καύσιμα και στα ντεπόζιτα με το οξυγόνο. Δηλαδή όπου έφτανε εκεί θα γινόταν παρανάλωμα. Μπόρεσε το προσωπικό με τις μάνικες και το σώμα πυρασφάλεια, σταμάτησε τη φωτιά εγκαίρως, πρόλαβε, ήρθε η πυροσβεστική, σταμάτησε τη φωτιά, σώκει το νοσοκομείο και κάνει και μόνο ένα μικρό εφημερίο. Δηλαδή μια μικρή μποσνιά. Και έτσι το νοσοκομείο λειτουργήσε εντός 48 ώρων. Λειτουργήσε από μια τόσο μεγάλη φωτιά. Αυτό το νοσοκομείο εντός 48 ώρων, χωρίς να κινδυνεύσει ένα λεπτό ούτε ένας ασθενής, ούτε ένας συνοδός και με ελάχιστες ηλικίες ζημίες. Με συγχωρείτε, είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Και για τον εαυτό μου, για όλο το σήμα το ΕΣΥ που λειτουργήσε, έτσι όπως ανέφερα. Πάμε, Υπουργέ, λίγο και στα άλλα θέματα. Είστε πάρα πολύ στην επικαιρότητα με διάφορα θέματα, αλλά ξεκινήσω λίγο με τον κύριο Πολάκη. Προθέσεις καταθέσατε μήνυση εναντίον του κύριου Πολάκη για τη συνεχώς σας δυσφημία. Κοιτάξτε, βαρέθηκα να τσακώνω με τον κύριο Πολάκη. Και δεν θα το ξανακάνω. Γιατί χάνω χρόνο. Έχει νόημα να αντιδικείς με κάποιον, αν υπάρχει κάποια ελάχιστη πιθανότητα να τον πείσεις, αυτό είναι του οπαδού του. Ο κύριος Πολάκη, ο παδί, είναι φανατισμένοι άνθρωποι. Δεν πείθεται, και να πω εγώ. Λοιπόν, επειδή δεν μπορώ άλλο να αντέξω διευκρίνησης και λαδέμπορας και τέτοια, τα οποία, ξέρετε, αφήνουν πάντα μία υπόνοια διαφθοράς. Ωραία, δεν ξέρω αν ο κ. Πολάκη κρίνει εξιδίων τα αλλότρια, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ είμαι ένας πολιτικός και δεκαλόγια, έτσι να μου δίνει ευκαιρία να το πω αυτό. Με ρώτησε σήμερα δημοσιογράφος κ. Παπανώτας, δεν το είχα αναλογιστεί και λέω πρώτα, πείσα το κάποτε. Όταν πήγα το 2013 στο Υπουργείο Υγείας, ο πρώτος νόμος που ψήφισα, αν θυμάστε, ήταν το clawback. Για να ελέγξουμε τις δαπάνες. Με βρίζαν όλοι τότε. Όπου με βρίζουν τώρα, ήταν μια χειρουργία. Με βρίζαν όλοι. Δεν διαδέχτηκαν 10 υπουργοί. Πήρε κανένα τον νόμο μου, κλεμπάκι. Κανένα. Αν στη δεκαετία αθρήσει τα δισεκατομμύρια που έχει γλιτώσει μόνο από το κλεμπάκι του θαρμάκου του ελληνικού κράτου, είναι πάνω από 30 δισεκατομμύρια. Με μία μου απόφαση, με ένα μου νόμο, ο Έλληνα φορολογούμενο έχει γλιτώσει δεκαετία πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θα κάτσει ο Πολάκη να με λέει με ένα διευκρίνητο και διαφθαρμένο. Λοιπόν, αυτό θα τελειώσει. Νόμο που δεν άλλαξε, νόμο που δεν άλλαξε ούτε ο Πολάκη. Προφανώ. Ο Πολάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ είχαν καταψηφίσει τον νόμο και με βρίζανε, τον νόμο τον εφαρμόζανε. Προφανώ. Αλλά θέλω να πω το εξής. Μπορώ εγώ κάθε φορά να υπερασπίζομαι την τιμή και την υπόλοιψή μου? Δεν μπορώ. Λοιπόν, άρα τι είπα. Όταν έγραψε, έχει πάρει 2 εκατομμύρια κεφάκαιλο και τσάντες και τέτοια από την Οφάρτη, λέω Άδωνη, φτάνει. Το πες μία, το πες εισαγγελέας, αρχαιοθετήθηκες, το εξήγησες, είπες είναι το αδιαφρύνσιο, σου έκανε έλεγχο η ΑΔΕ, σου έκανε έλεγχο ο εισαγγελέας διαφθοράς, σου έκανε έλεγχο του Ρουμπάκ, σου έκανε έλεγχο όλοι. Δεν πείθεται. Οκ. Okay. Λοιπόν, πού λύνουν οι άνθρωποι τις διαφορές τους θεσμικά στον πολιτισμένο κόσμο? Στη δικαιοσύνη. Προσέφηκα λοιπόν στη δικαιοσύνη και με μήνυση και με αστική αγωγή, ώστε να έρθει και ο Πολάκης στο δικαστήριο να εξηγήσει γιατί ο εισαγγελέας που με αρχαιοθέτησε ήταν διεφθαρμένος όπως γράφει, γιατί εγώ έχω πάρει 2 εκατομμύρια από την Εβάρτης, εάν το αποδείξει θα δοθεί με γιατί με χαρά του, εάν δεν το αποδείξει θα καταδικαστεί. Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη, κάπου πρέπει να μπαίνει ένα όριο. Μάλιστα, και μια και μιλάτε. Δηλαδή, υπουργέ, είναι άλλο πράγμα, ξέρετε, η πολιτική αντιπαράθεση. Χθες, ας πούμε, ήταν η δίκη των παιδιών του Κελπνού. Ξέρετε, εδώ έχει μια μανία, κυνηγάει και τα παιδιά εκεί από τον Κελπνού. Μια δεκαετία, σχεδόν, 8 χρόνια πώς είναι. Ωραία. Χθες ήταν η δίκη του. Ήταν η διαδικασία τη αγόρευση των δικηγόρων του. Εγώ πήγα στο δικαστήριο. Γιατί πήγα, γιατί έχω παρακολουθεί τη δίκη. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί για μένα. Δεν έχουν κατηγορηθεί για τον εαυτό του. Αυτοί αν είχαν πει ψέματα ότι εγώ διόρισα κόσμο, θα τσιμπολάξω ότι είχε στα πούπουλα. Λοιπόν, βάζα να πήγα. Έγινε το δικαστήριο, αποφάσισα να διακόψω για τις 23 Ιουλίου. Δεν έχω προλάβει να φύγω. Και ανεβάζω tweet και βρίζω τους δικαστές. Λέει κάτι, κάνει bullying τώρα στους δικαστές για να αναγκάζουν τους δικαστές να τους κηρύξουν ενόχους για να μην σκέφτονται μετά να τους βρίζω Πολάκης. Μα έτσι θα γίνει η Ελλάδα. Άμα είναι έτσι, να βρίζω και εγώ τους δικαστές. Πάμε, μιας και μιλάτε για Νοβάρτης, κύριε Υπουργέ, πάμε και... Δηλαδή εδώ πια, γιατί το λέω και με μια δεκτικότητα. Βγήκε την ώρα που ήταν αυτή η δίκη να εξελίξει, σαν βρει τους δικαστές και μείνει πιασμένο το δικαστήριο. Και το δικαστήριο, αντί να του πει πάρε μια μήνυση για αυτή τη στιγμή, τον καλέσαν το δικαστήριο να πει και την απόψη του. Με συγχωρείτε. Το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι, αλλά εντάξει, το κάπου. Με συγχωρείτε και εγώ. Ναι, το έχει ξανακάνει πάλι με τους δικαστές. Αυτό προβληματίζομαι. Δηλαδή, καλεί στο δικαστήριο να πει ότι οι δικαστές είναι πιασμένοι. Ότι οι εισαγγελέα που αρχίζουν ήταν διεθαρμένου.
Και έτσι έξω που λες, αλλά παίρνω στη γνώμη σου, κύριε. Γνώμη να λες ότι ο εισαγγελέας είναι διθαρρύνος. Δηλαδή κάπου και... πρέπει να καταλάβουν και οι δικαστές ότι δεν γίνεται να τις αποδοθούμε όλα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι να αρχίσουμε να βρίσκουμε όλη τη δικαιοσύνη, να μην κορμητρόξουλο. Και σε προηγούμενη δίκη, υπουργέ. Θέλω να πω ότι κάπου, με συγχωρείτε, πρέπει να μπει και ένα όριο. Δηλαδή, άμα είναι οι δικαστές, εγώ το πιστεύω, να υποχωρούν σε όποιον τους βρει, να αρχίσω να βρίσκω κι εγώ. Άμα έτσι πάει το πράγμα. Εγώ περίμενα κύριος, σιωπηλός στην αίθουσα, δεν ενόχωσα κανέναν, δεν πήρα το λόγο, δεν έκανα τίποτα. Και αρχίζει όλα να βρει τους δικαστές γιατί πήγε ο Γεωργιάδης και λες και δεν είναι δικαίωμά μου να πάω στο δικαστήριο θέλω. Ελάχιστα και Παναγία. Αναβλήθηκε η απόφαση για 23 Ιουλίου. Η διαδικασία συνεχίζει 23 Ιουλίου. Εγώ έχω πιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Δεν με πτούν αυτά που κάνει πολλά. Πρέπει να εκνευρίζει φοβερά ότι σε αυτή τη συνεχή του κατηγορία για τους δικαστές και τους εισαγγελείς πρέπει κάπου να απαντήσουν οι ίδιοι δικαστές. Όχι εγώ. Δεν έχουν απάντηση δικαστές και σε προηγούμενη πρόκληση. Δεν τους βρίζει διαρκώς. Ναι. Και εφθαρμένοι εισαγγελείς, και εφθαρμένοι δικαστές, τα παίρνουν οι εισαγγελείς, τα παίρνουν οι δικαστές και τον φωνάζει το δικαστή να πει τη γνώμη του. Προφανώς φοβούνται και οι δικαστές. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Αλλά αυτό είναι έτσι, δεν έχουμε δικαιοσύνη. Καταργήθηκε το σύμπαντο. Το σύμπαντο καταργήθηκε αυτή την περίπτωση. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν πιστεύω ότι υπάρχει Έλληνας δικαστής που υποχωρεί στο μπούλινγκ του Πολάκη. Το έχει ξανακάνει, Υπουργέ, το θυμόσαστε. Το έχετε ξαναβιώσει. Πάντως το ότι έκανε κατευθείαν μπούλινγκ, θες μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κατευθείαν μπούλινγκ στους δικαστές. Γιατί πήγε ο Γεωργιάς στο δικαστήριο. Θα πρέπει οι κύριοι δικαστές, όπως λέτε, να καλέσουν τον κύριο Πολάκη να αποδείξει όχι, αυτά που λέει. Θα του κάνουν αγωγή και μήνυση κι αυτοί. Άμα του λέει διαθάμενους και πιασμένους. Έτσι δουλεύουν οι δημοκρατίες. Δεν μπορεί να βρει τους θεσμούς έτσι. Μια και είπαμε για Νοβάρτης. Βγήκαν προχθές επίσημα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Βελόπουλος και αποδέχτηκε ο πρώην βουλευτής του και νυν βουλευτής, πρώην βουλευτής επικρατής και νυν βουλευτής, ότι πήρε 30 εκατομμύρια αμοιβή για υπηρεσίες που πρόσφερε στις ΗΠΑ. Και ο κύριος Σαμαράς βγήκε και ζήτησε να βγουν οι κουκούλες και να μάθουν ποιοι είναι αυτοί. Και εσείς νομίζω παρεμβήκατε. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, Υπουργέ. Θα ρίξω λίγο τον κόσμο. Υπήρχε το παραμύθι την εποχή του Νοβάρτη ότι κάποιοι καλοί υπάλληλοι του Νοβάρτη, επειδή δεν άντεξαν τη διαφθορά, τους να θυμάστε τι γράφαν τότε, και ήταν αυτοί οι καλοί άνθρωποι που δεν άντεξαν να βλέπουν αυτά, πήγαν στην Αμερική να καταθέσουν. Τελικά αυτοί οι καλοί άνθρωποι δεν πήγαν γιατί δεν άντεξαν τη διαφθορά. Πήγαινε ότι προσδοκούσαν σε μια πολύ μεγάλη αμοιβή, την οποία τελικώς έλαβαν. Ύψους συνολικά από ό,τι μάθαμε 30 εκατομμύρια δολάρια. Αμέσως τα 30 εκατομμύρια είναι και οι υπάλληλοι που πήγαν και ναι, ναι, υποτιθέμενοι υπάλληλοι. Ναι, είναι ο δικηγόρος τους και οι προστατευόμενοι μάρτες. Α, δεν είναι μόνο ο Σαράκης. Όχι, όχι. Αυτός τα πήρε ως δικηγόρος επαμοιβή που τα μοίρασε στους προστατευόμενους μάρτες. Που ήταν οι πελάτες του. Άρα οι μάρτυρες καλοπληρωθήκαν για αυτά που είπανε. Δεν ξέρω πώς εκτιμάει κάποιος μια αμοιβή συνολικά τρεις άνθρωποι να πάρει γύρω στα 30 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά εγώ, μεγάλη αμοιβή. Πολλά εκατομμύρια έχει πάρει ο καθένας τους. Πώς ήταν οι μάρτυρες, κύριε Υπουργέ? Τρεις. Και λοιπόν, ο δικηγόρος τέσσερις. Μάλιστα. Άρα 30 εκατομμύρια σε τέσσερα άτομα. Μάλιστα. Μπορεί να είναι ο δικηγόρος παραπάνω και αυτό δεν ξέρω. Τη διανομή δεν τη γνωρίζουμε. Ό,τι συμφωνεί για να κάνει μεταξύ τους, ο καθένας έχει φέρει πολλά εκατομμύρια. Το συμφωνούμε αυτό. Μάλιστα. Άρα πρώτο κρατούμενο δεν πήγαν ούτε την ψυχή της μάνας τους, ούτε γιατί δεν αντέχαν τη διαφθορά, ούτε για τίποτα. Πήγαν, θα πάνε να μην δει. Και μπράβο που την πήραν. Υπάρχει όμως ένα τεράστιο νομικό και ηθικό ζήτημα. Στο ελληνικό νόμο, για να γίνει κάποιος μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, με μέχρι την προστασία που λέμε την κουκούλα, πρέπει να μην προσδοκά και να μην έχει λάβει αμοιβή για αυτά που είπε. Γιατί το έχουμε βάλει αυτό στο νόμο, θα σου πω ότι το έχουμε βάλει, το καλάδι αμέσως. Όταν φτιάξαμε τον νόμο για προστατευόμενου μάρτυρα, σκεφτήκαμε ότι αν κάποιος προσδοκά να πάρει αμοιβή, 30 εκατομμύρια δολάρια, τι το συγκρατεί από να πει ψέματα? Τίποτα. Άμα σε περιμένει να πάρει 30 εκατομμύρια δολάρια, σου δίνει και ο εισαγγελέας ασυλία να μπορεί να σου κάνει μήνυση και αγωγή. Και σου λέει: πες ότι κατεβάζει το κεφάλι του και αν τα καταφέρουμε και πάρει τα εκατομμύρια παρτά, έχει κάποιο φρένο να μην το πει? Τα χρήματα τα έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει. Τα έχουν πάρει, μάλιστα. Άρα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πόσα πήραν και ποιοι είναι. Αν τα έχουν πάρει λοιπόν και είναι οι ίδιοι, όπως είπε το πόλεμο της Βουλής, τότε σημαίνει ότι κακώς έχουν αυτή την προστασία. Η προστασία του είναι παρανόμως δοθήσα και πρέπει να καταπέσει. Αν καταπέσει η προστασία όμως, θα μπορώ μετά εγώ ως αμαράτσος του Νάρου Βερτσόλη να πάω να του κάνουμε αγωγή και μήνυση και να μα πούν ποιο σε έβαλε να τα πούνε. Γιατί εγώ ξέρω τον παλαιστά την Νοβάρτη. Άρα αυτό με νοιάζει είναι να πάρω τον κύριο Δεστεμπασίδη, α πούμε, που ξέρω ποιο το όνομά του. Ακούστε, ο ένα από του τρει είναι φυλακή ακόμα. Το ξέρετε αυτό. Ο ένα από του τρει, ο κύριο Φιλίστρο του Δεστεμπασίδη, συνελήφθη για άλλη πρόταση απάτη είναι ακόμα στη φυλακή. Και αυτό ο άνθρωπο κατηγορούσε εμένα ότι πήρα 2 εκατομμύρια. Και το λέω πολλά χρόνια στα δικαστήρια. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυτό, πρέπει να τον κρατάει εισαγγελία πάντα προστατευμένων επάπειρων. Άρα τι βλέπετε να γίνεται? Πρώτη
εξετάζω εγώ το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων. Σας λέω όμως ότι εφόσον οι μάρτυρες είναι ήδη στην Ελλάδα, στην Αμερική και έχουν πλέον αποδειχθεί ότι πήραν 30 εκατομμύρια δολάρια, η προστασία τους είναι παράνομη. Επιστεύω η εισαγγελία το δει αυτό, ρε παιδιά. Αφού είναι εξόφελη παραβίαση του νόμου. Το εξετάζει η εισαγγελία. Έχει κάνει αίτημα ο κύριος Σαμαράς και έχει κάνει αίτημα ο κύριος Λοβέρδος. Αυτό το αιτήμα μας καλύπτουν όλους και τους 10. Δεν υπάρχει, δεν θα κάνει ο καθένας ξεχωριστά. Αγία υπόθεση. Άρα είναι θέμα χρόνου να μάθουμε τι θα γίνει. Τι να σου πω, ξέρω ότι οι δικαστές μέχρι τώρα έχουν απορρίψει όλες μας τις αιτήσεις για να φύγει η κουκούλα. Ο βασικός προβληματισμός των δικαστών, δεν θέλω να υποτιμήσω τον προβληματισμό. Μάλιστα πάντα να θέλω, ούτε εγώ λέω ότι οι δικαστές είναι πιασμένοι, τίποτα να θέλω να καθαρίζω. Δεν είμαι πολλά ξέρω να λέω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι φοβούνται προφανώς. Ότι επειδή η υπόθεση Νοβάρτης είναι η πιο γνωστή υπόθεση με μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, αν εκεί αρθεί η ασυλία και τους κυνηγήσουμε εμείς, πολύ δύσκολο στο μέλλον θα βρεθεί κάποιο να παίξει αυτό το ρόλο. Που είναι ένα σημαντικό ρόλο, ένα σημαντικό εργαλείο στη δικαιοσύνη. Εγώ όμως ο αντίλογος ο δικός μου είναι, μα ο θεσμός προστατεύεται αν τηρείται. Αν δεν τηρείται ο θεσμός, δεν προστατεύεται. Και να θυμίσουμε, Υπουργέ, ότι η κατηγορία για το υποτιθέμενο μεγαλύτερο σκάνδαλο με τα πολεμικά που συγκλώνησε την Ελλάδα έγινε στις 5 Φεβρουαρίου του 2018, μία ημέρα μετά το μεγάλο συλλαλητήριο του Συντάγματος. Πανικοβλήθηκαν άπαντες, το θυμόσαστε αυτό, και βγήκανε κατευθείαν με το σκάνδαλο. Στο Σύνταγμα την Κυριακή, τη Δευτέρα είχα την πίτα μου στο Κάραβελ. Μία ώρα πριν πάω στην πίτα μου στο Κάραβελ, είχα πάνω από 5.000 κόσμο, βγήκε η κυρία Μάνδρου και είπε πρώτη ότι υπάρχει στην εισαγγελέα διαφορά στο την κυρία Τουλουπάκη, μια κατηγορία που θα πάει στη Βουλή για 10 πολιτικά πρόσωπα και μεταξύ αυτών και γράψει το δικό μου όνομα. Είχα πάθει έμφραγμα. Σχεδόν δεν μπορούσα να πάω στο Κάραβελ να μιλήσω για την πίτα μου από τη στεναχώρια μου και την έκπληξή μου για αυτά που διάβαζα ότι θα υπήρχαν στη Βουλή την επόμενη μέρα. Και την επόμενη μέρα, Τρίτη, είχε φτάσει φάκελο στη Βουλή. Με αυτή του την κίνηση τότε έσβησαν τελείως τη δημόσια συζήτηση για το συλλαλητήριο. Αντί να μιλάμε, ήταν αισθημένο, Υπουργέ. Ήταν αισθημένο. Μιλάγαμε για το φάκελο των 10 πολιτικών προσώπων. Πανικοβλήθηκε το σύστημα. Φροντίσαν να το κάνουν και εκείνη την ημέρα που του βόλευε πολιτικά. Ναι, πανικοβλήθηκε το σύστημα γι' αυτό. Πάμε τώρα σε δύο άλλα θέματα πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά και να κλείσουμε το Σκοπιανό, Υπουργέ μου. Πάμε στο θέμα της συγχώνευσης τράπεζας Άττικα με την Παγκρίτια. Είδα εκεί ένα τσακωμό πάλι με τους φίλους μας τους Σιριζέους. Οι Σιριζέοι λένε ότι το κράτος κάνει πάρα πολλά. Τελικά τι γίνεται, χάνουμε πάλι, κερδίζουμε, τι γίνεται. Θα σας μιλήσω ως πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ανώμη γέννητο. Λόγω αυτών των δηλώσεων Κασελάκη, χαλάσει αυτή η συμφωνία και το μετανιώσουν οι επενδυτές, καήκαμε. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, φεύγοντας από την κυβέρνηση, άφησε όλες τις τράπεζες ένα πραγματικό ερείπιο. Θυμάστε ότι τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα ήταν άνω του 60%. Οι τράπεζες δεν μπορούσαν να δανείσουν κανένα φράγκο και όλοι λέγαμε αν θα έχουμε τράπεζες ένα χρόνο. 5 χρόνια μετά, οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν πλέον απολύτως λειτουργήσει. Τα κόκκινα δάνεια έχουν πέσει κάτω από το 9%. Δάνεια μόνο επί θητείας μου από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Αναπτυξιακή Τράπεζα με τις άλλες τράπεζες δώσαμε πολλά δισεκατομμύρια και λόγω πανδημίας. Και μας έμεινε η εκκρεμότητα του Τράπεζας Αττικής. Η Τράπεζα Αττικής είναι μια τράπεζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε όλες τις τράπεζες επί θητείας του. Με την αγεφαλοποίηση, αν θυμάστε, και την ρευστοποίηση. Αλλά ειδικά στην Τράπεζα Αττικής αυτό που έχει κάνει είναι αδιανόητο. Εξαερώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια του ελληνικού λαού. Εξαερώθηκαν, εξαφανίστηκαν. Η τράπεζα είναι μια προβληματική τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Δεν υπάρχει. Θυμίζω ότι έχει γίνει δύο φορές από πέρα παρελθόν να βρεθεί επενδυτής και όσες φορές βρέθηκε τελευταία στιγμή επενδυτής έκανε πίσω όταν είδε τελικά οι υποχρεώσεις της τράπεζας είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αρχικά υπολόγιζε. Τώρα έχουν βρεθεί σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει και την Παγκρίτιο και θα να κάνουν την συγχώνευση η οποία, να ξέρετε, αν γίνει θα δημιουργήσει έναν πέμπτο ισχυρό τραπεζικό πυλώνα στην Ελλάδα. Και έρχεται ο κ. Κασελάκης και θέλει να τορπιλήσει μια τέτοια συμφωνία. Εγώ πραγματικά σηκώνω το χέρι ψηλά. Εάν δεν εξυπηρετεί κάποια άλλα ιδιωτικά συμβάντα που δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που να μην θέλουν να φτιαχτεί πέμπτο τραπεζικό πυλώνα. Το ξέρουμε στον καπιταλισμό, υπάρχουν αντικρώμενα ιδιωτικά συμβάντα, αλλά η δουλειά του αρχηγού της αντιπολίτευσης είναι με το κράτος, ναι, με το δημόσιο συμφέρον. Ναι, αλλά γράφονται πάρα πολλά. Και ο κ. Κασελάκης μου έκανε και εμένα εντύπωση, γιατί δεν νομίζω ότι έχει τόσες πολλές γνώσεις πάνω στο τραπεζικό σύστημα και τοποθετήθηκε με τέτοια ευκρίνεια. Κοιτάξτε, ο κ. Κασελάκης ξέρει από λεφτά, καπιταλιστής είναι. Φοβριστής ήταν σε τράπεζες, δουλεύει, δεν πάει να ξέρει ο κ. Κασελάκης, δεν είναι Τσίπρας. Αυτό μου κάνει ένα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ένα που στοιχειοδόρος καταλαβαίνει από λεφτά, ξέρει ότι καλύτερη συμφωνία από αυτή για την Τράπεζα Αττικής δεν υπάρχει. Προηγούμενος λέει επενδυτές που ήρθανε,
Μείνανε μια εβδομάδα και δύο εβδομάδες που δεν σηκώνουν τηλέφωνο καλά. Και τώρα είναι έτοιμη η συμφωνία να ολοκληρωθεί. Λοιπόν, μιας και λέμε ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκης, θέλετε λίγο να μου πείτε την άποψή σας για όλα όσα συμβαίνουν. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δελφινάριο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να σας πω. Όποιος πιστεύει ότι αυτό που βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ του αρέσει, με χαρά. Μιλάνε για μαύρα ταμεία, υπουργέ. Ο Κασελάκης λέει για μαύρα ταμεία. Ο Ναύαρχος μιλάει για μαύρα ταμεία. Εκατομμύρια έλλειμμα, τρόλ, λογαριασμοί πληρώνουν τα παράνομα. Ο άνθρωπος έχει πει για τον Τσίπρα πράγματα που εγώ δεν έχω διανοηθεί να πω. Με συγχωρείτε. Κάθε μέρα λέει και κάτι αντίον του Τσίπρα. Και ο Τσίπρας τον παρακολουθεί και ο Πιλούρ. Αυτό είναι ακόμα πιο οξυμόρο. Δηλαδή δεν έχει πει τίποτα. Κάθε μέρα υπονοεί ότι υπάρχει θέμα διαφθοράς Τσίπρα και ο Τσίπρας κάθε μέρα ακούει. Είναι ωραίο αυτό. Σήμερα τον άκουσα που είπε στον κύριο Χατζή το αμίμητο. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και επί πάρα πολύ μακρού χρονικού διαστήματος δεν πλήρωνε τις ασφαλιστικές φορές των εργαζομένων στην Αυγή και στα μίντια. Προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, που αν μια επιχείρηση δεν πληρώσει ένσημα, βγαίνει και λέει «Α, αυτός ο εργοδότης πίνει το αίμα». Τα ακούσε αυτά, αποδεικνύεται σήμερα από τον αρχηγό του ότι δεν πλήρωνε τα ένσημα στους ασφαλισμένους του, στους εργαζομένους του. Δεν το στιανοείτε, θα σας λέω, τι είπε άνθρωπος. Θα πρέπει να επέμβησαν και λες για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είναι αυτά που ακούμε, σας λέω σήμερα, το πιο απλό. Ότι δεν πλήρωναν τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων τους. Ξέρετε πόσες φορές έχω στη Βουλή βρεθεί να απαντάω σε ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ για τον ΧΥ, ΨΥ, ΓΑΜΑ, επιχειρηματία και σωστά ότι δεν πλήρωναν τις ασφαλιστικές εισφορές. Και εδώ το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς δεν πλήρωνε τις ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζόμενους του. Βγήκε ο Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του, στο συνέδριο προχθές, στην Πολιτική Επιτροπή, ήταν αυτό που είχαν. Και λέει: εγώ να πήγα να γίνω διευθυντή στο κόκκινο, βρήκα ένα σωρό ανθρώπου που πληρώνονταν με μαύρα λεφτά. Τα ακούσατε. Και μετά γίνει Πασάκη, δεν είναι ούτε μαύρα λεφτά, ούτε αθελοντικά. Τι αθελοντικά, αθελοντικά δεν πείτε. Ο Κασελάκης είπε, ο κ. Κασελάκης, ότι ήρθαν επιχειρηματίες να μου δώσουν λεφτά, μαύρα χρήματα και δεν τα πήραν. Δεν μας λέει ποιοι είναι επιχειρηματίες. Δεν πρέπει να. Ακριβώς, δεν πρέπει να το καλέσει ο εισαγγελέας. Εδώ πάμε για. Υπάρχει απόπειρα να λαδοθεί το. Εξηματική αντιπολίτευση. Για πείτε μας. Και δεν επέμβει ο εισαγγελέας. Και εφόσον είναι και τόσο υπέρ της διαφάνειας και κατά της διαφθοράς ο κ. Κασελάκης, δεν θα έχει και πρόβλημα να αποκαλύψει ποιοι είναι οι επιχειρηματίες που πήγαν να του δώσουν λεφτά. Δεν είναι. Και δεν επεμβαίνει δικαιοσύνη, υπουργέ. Δεν γίνεται τίποτα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάνε για μαύρα ταμεία. Μιλάνε για μαύρες τρύπες και δεν γίνεται τίποτα. Και επίσης, έχουμε για να πάμε, θα κλείσουμε το Κυπριακό, για να πάμε λίγο στα Σκόπια. Όταν υπογράφτηκε η συμφωνία των Πρεσπών, με την οποία και εσείς ήσασταν αντίθετος, όπως και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός, ο Τσίπρας διαβεβαίωνε τους Έλληνες πολίτες ότι με αυτή τη συμφωνία θα εξασφαλίσουμε τα πάντα, δεν θα πάει η Τουρκία εκεί, θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Και ξαφνικά βλέπουμε τώρα ότι φτάσαμε στο αντίθετο μέρος. Κάποιοι, γιατί εγώ δεν το κάνω, να λένε τηρήστε μια συμφωνία την οποία δεν ψηφίσαμε, όπως λέτε εσείς για παράδειγμα. Ο Τσίπρας έχει ξαναεκτεθεί στον ελληνικό λαό. Και το ερώτημα είναι, κύριε Υπουργέ, και μετά την τεράστια και μεγάλη πρόκληση του πρωθυπουργού της γείτονος χώρας, προθέσει στο ΝΑΤΟ, παρουσία και του Έλληνα πρωθυπουργού, τον κ. Μητσοτάκη, πού οδεύουμε, πάμε για πλήρη καταγγελία της συμφωνίας, πάμε για αυτό που γράφτηκε και πιστεύω και εγώ ότι σιγά σιγά ξεκινάει πλέον η διάλυση της γείτονας χώρας. Εγώ δεν θέλω να διαλυθεί η γείτονα χώρα. Δεν έχω καμία όρεξη να διαλυθεί η γείτονα χώρα. Αν διαλυθεί η γείτονα χώρα, στα Βαλκάνια θα προσταθούν τα προβλήματα. Η Αλβανία θέλει να μεγαλώσει, η Βουλγαρία ενδεχομένως. Δεν θέλω εγώ τέτοια. Εγώ θέλω τα σύνορα να είναι σεβαστά και να υπάρχει σταθερότητα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Δεν έχω λέει κανένα όρεξη να διαλύονται τα Σκόπια. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ως προς το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, την παραβιάζουν οι Σκοπιανοί. 100% ναι. 450 φορές. 100% ναι. Είχαμε την ευκαιρία μέχρι τώρα να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα ότι υπεύθυνοι την παραβίαση συμφωνίας είναι οι Σκοπιανοί. Μέχρι τώρα όχι. Τώρα ο νέος πρωθυπουργός τους με αυτά που κάνει αναγκάζει τον πλέον φίλο των Σκοπίων παγκοσμίως να βγαίνει και να λέει κάτι δεν πάει καλά. Είδατε, κάνει δηλώσεις και Αμερικανός πρέσβης σήμερα που το προφανώς δηλώσουν οι δηλώσεις του θέτει πάνω, έτσι, προς τα Σκόπια. Αυτή η εξόφθαλμη παραβία συμφωνίας των Πρεσπών από τα Σκόπια μας εξυπηρετεί όσους δεν θέλουμε να υπάρχει αυτή η συμφωνία και δεν μας βλάπτει. Διότι σας είχα πει πολλές φορές ότι αυτή η συμφωνία για να ακυρωθεί και να ακυρωθεί επ' ωφελία της Ελλάδος πρέπει η ευθύνη της καταπάτησης να βαραίνει αποκλειστικά την άλλη πλευρά.
πιστεύω ότι ο χειρισμός που έχει ξεκινήσει ο Πρωθυπουργός είναι άριστος. Διότι κάνει, εξηγεί με ήρεμο τρόπο στη διεθνή κοινότητα ότι εμείς, παιδιά, πάντα δεν μας άρεσε να την ψηφίσαμε, την τηρούμε κατά γράμμα, αυτή την παραβιάζουν διαρκώς. Και αυτό σε ένα διάνυσμα χρόνου θα φέρει τα πράγματα εκεί που θέλουμε. Μην βιάζεστε. Έχετε μιλήσει ότι ετοιμαζόμαστε για την καταγγελία, αν συνεχίσουν έτσι. Η ίδια η συμφωνία δεν προβλέπει, ξέρετε, την καταγγελία της. Έχει μέσα ένα άρθρο εξαιρετικά, είναι άλλο ένα λάθος. Η συμφωνία αυτή, μέσα στα πολλά λάθη που είχε, δεν έχει καμία πρόληψη κυρώσεων για αυτό που την παραβιάζει. Είναι μια συμφωνία γραμμένη στο πόδι. Τη Νέα Σωσίτσα, όπως του δώσανε. Μια συμφωνία γραμμένη όπως μας τη δώσανε. Όμως, ακόμα και αυτή η πάρα πολύ κακή συμφωνία γραμμένη στο πόδι, εάν οι Σκοπιανοί εμπεδώσουν στη διεθνή κοινή γνώμη την αίσθηση ότι αυτοί παραβιάζουν τη συμφωνία, θα ανοίξουν πολλές ναυάγες. Τι άλλο να περιμένουμε, κύριε Υπουργέ? Τα είπε προθέσει και ο Μητσόσκι. Μακεδονία, μακεδονικό κράτος, μακεδονικό στρατός, μέχρι και στρατό κάνουν. Τι άλλο να πούμε? Όλοι. Τον άκουσαν και στον ΝΑΤΟ. Τι άλλο να κάνουμε? Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον άκουσαν και στον ΟΗΕ. Σας είπα. Μήπως θα έπρεπε ο κύριος Πρωθυπουργός να πει, αν δεν σας αρέσει η συμφωνία, τη διαλύουμε κοινή συνενέση. Μην βιάζεστε. Άρα να περιμένουμε εξελίξεις. Δεν φτάνει να διαλυθεί κοινή συνενέση συμφωνία. Γιατί αν διαλυθεί κοινή συνενέση συμφωνία, κύριε Καλόγυρε, τα Σκόπια θα παραμείνουν μέλος του ΝΑΤΟ και θα λέγονται Μακεδονία. Θα σας υπενθυμίσω ότι με τη συμφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα απόλυσε το βασικότερο διαπραγματευτικό της όπλο κατά των Σκοπίων και κατά της προσπάθειάς του να μπουν στην Ατλαντική Συμμαχία. Και ο λόγος που η Αμερική μας κυνηγούσε από πίσω να υποστήριξουν τη συμφωνία δεν ήταν για τη συμφωνία, είναι γιατί θέλανε να έχουν τα Σκόπια μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεν μας λέγανε όμως, δώστε αυτό το όνομα. Κάντε μια συμφωνία, μας λέγανε. Μα δεν μας εδώ είναι το μεγάλο σφάλμα. Δεν είπαμε εμείς. Έρουμε το βέτο να μπουν στην Ατλαντική Συμμαχία υπό τον όρο θα τηρείται η συμφωνία. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είχε φροντίσει να άρει το βέτο πριν έρθουμε εμείς τα πράγματα λόγω της συμφωνίας. Τι θα κάνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα που έχει προδώσει την Ελλάδα και τη Μακεδονία, τον οποίο διορίσανε και πρόεδρο σε μια επιτροπή στα Βαλκάνια, που έχει κάνει και το ίδρυμα που βράβευσε τον Νίμιτς και που ό,τι μας έχει πει και μια ακόμη φορά είναι ψέμα, συν τα μαύρα ταμεία που έχει κάνει ο Κασελάκης. Ότι αυτή η συμφωνία είναι μια πολύ λάθος και δεν συμφωνία. Δεν υπάρχει εισαγγελέας. Η κυβέρνησή μας, πιστέψτε με, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να θυμάστε κάτι, θα σας πω για όσους έχετε μυαλό. Την Τρία δεν την πήρε ούτε ο Αιάντας, ούτε ο Αχιλλέας. Την Αιάντα την πήρε ο Οδυσσέας. Κύριε Καλόγερε. Μάλιστα. Ο πολυμήχανος. Άρα λέτε ότι πρέπει να περιμένουμε. Λέω ότι ξεκίνησε η εκστρατεία πειθούς της διεθνούς κοινής γνώμης ότι για ό,τι επακολουθήσει στο μέλλον δεν φταίει η Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ κρίσιμο. Εγώ πάντως, αν διάβασα καλά τον Πρωθυπουργό, διάβασα ότι κατάλαβα μάλλον ότι ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζεται να κάνει αυτό που επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Σας είπα, μην βιάζεστε. Δεν φτάνει να κάνουμε αυτό που επιθυμείτε εσείς και εγώ. Φτάνει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο χρόνο που η ευθύνη να είναι αποκλειστικά στην άλλη πλευρά. Πόνο Υπουργέ, κλείνοντας, ελληνοτουρκικά, την κατάσταση τη γνωρίζουμε όλοι. Γνωρίζουμε όμως ότι έχει ξεσαλώσει ο γείτονας διαμέσου της γαλάζιας πατρίδας, βαφτίζει το μισό Αιγαίο τουρκικό, αλλάζει την ονομασία σε θάλασσα των νήσων, αλλάζει την ονομασία στα νησιά, κάνει την Κύπρο ολόκληρη τουρκική και εμείς πίνουμε καφέ μαζί του και τα λέμε. Οι προκλήσεις της Τουρκίας φέτος είναι ήδη με προηγούμενα χρόνια. Μα έχει κάνει τη μισή Ελλάδα τουρκική. Στους χάρτες. Τι άλλο θέλετε? Στους χάρτες βέβαια. Και διδάσκεται αυτό. Δεν διδάσκεται, Υπουργέ μου. Από εκεί που είχαμε 40 παραβιάσει την ημέρα δεν έχουμε καμία. Υπουργέ μου, κάνει άλλα πράγματα χειρότερα. Βγαίνει στο Αιγαίο, ο στόλος μένει στους ναυστάθμους. Από εκεί που βγαίνουν και λέγανε θα έρθουν νύχτα, τώρα λένε πάμε να πάρουμε βίζα, πάμε σε κανένα ελληνικό νησί, πάμε σε μια ταβέρνα. Από εκεί που λέγανε διάφορα με τη Λιβύη, τα έχουν κάνει γαργάρα. Σας είπα, ναι, ο Οδυσσέας πήρε την Τρία. Το μισό Αιγαίο το διδάσκουν ότι είναι τουρκικό. Και να διδάσκουν, ότι πήρα και το ολόκληρο. Τα βιβλία του είναι το πρόβλημα. Ή η πολιτική που ασκούν. Σας είπα, εσείς βλέπετε σήμερα στο πεδίο περισσότερες ή λιγότερες προκλήσεις από την Τουρκία. Εγώ, Υπουργέ μου, βλέπω ότι μάθανε ότι χαρίζουμε και πλακώσαν όλοι. Ο Ράμα δια του κυρίου Μελέρη. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Δεν τα Σκόπια από την μεριά. Η Τουρκία μέχρι και η Λιβύη φωνάζει. Δεν είναι η ίδια περίπτωση. Μία-μία. Ξαναλέω.
θυμηθείτε που ήμασταν με την Τουρκία πριν από 4 χρόνια. Ήμασταν σε εισβολή στον Εύρο και με το στόλο του στο Αιγαίο. Το θυμάστε? Εδώ είμαστε σήμερα. Γιατί μαζεύτηκε η Τουρκία? Δεν τους χαλάμε τα χατήρια. Όλα. Γιατί, δεν τους χαλάμε τα χατήρια. Λεφτά. Παράδειγμα. Εμείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα. Τα λεφτά παίρνουν τα 500 μετανάστες μέσα. Δεν τους θέλετε στον Εύρο? Καλύτερα. Τι νοιάζει, δικά σας είναι, το φορολόγο των Ευρωπαίων είναι. Και δικά μας. Όχι, εμείς δεν δίνουμε φράγκο. Εμείς παίρνουμε από το ταμείο. Δεν δίνουμε στο ταμείο. Εμείς το ταμείο τη μεταναστευτική πολιτική παίρνουμε. Δεν δίνουμε. Με την Κύπρο τι θα κάνουμε? 50 χρόνια. Ξαναλέω, παιδιά, ηρεμήστε. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που το αίμα του βράζει. Θα θέλανε αύριο να πάρουμε την πόλη. Λοιπόν, αυτά δεν γίνονται. Σας λέω τώρα την πραγματικότητα. Σήμερα η Τουρκία είναι πιο μαζεμένη από ποτέ. Είναι πιο μαζεμένη από ποτέ. Γιατί η Ελλάδα είναι πιο στρατιωτικά ισχυρή από ποτέ. Έκανε πίσω και μετά. Γιατί η Ελλάδα έχει διεθνείς ισχυρές συμμαχίες. Γιατί η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή πιο ψηλά από ό,τι ήταν τα τελευταία χρόνια. Να βλέπετε τη μεγάλη εικόνα, όχι το συνέστημα, τη λογική. Υπουργέ, με την Κύπρο, 50 χρόνια φέτος από την εισβολή, 50 χρόνια κατοχής. Πηγαίνει ο πρόεδρος και είναι νομίζω πολύ θετικό ότι θα είναι ο κ. Μητσοτάκης για την μαύρη αυτή επέτειο στην Κύπρο μεθά, το επόμενο Σάββατο, 20 Ιουλίου. Τι θα γίνει με την Κύπρο? Καταρχάς, είχα την τύχη και την τιμή προχθές να είμαι στο συνέδριο τελετών του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδοσιακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και παρακολούσα την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν του κ. Στογλή, που ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκροτημένη και πάρα πολύ συγκινητική. Παρουσία και της αυτοεξοχότητας Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και της σχεδόν σύμπασης της ελληνικής κυβερνήσεως, ακαδημαϊκού κόσμου κλπ. Η επέτειο των 50 ετών από τον Ατήλα 1 και τον Ατήλα 2, κύριε Καλόγερε, μας πληγώνει πάρα πολύ όλους. Το σύνθημα «Δεν ξεχνώ» δεν είναι τυπικό, είναι πραγματικό. Ο ελληνισμός ποτέ δεν θα ισχάσει αν δεν απελευθερωθεί αμόχωση και κερίνια. Έχουμε δρόμο εκεί, αλλά μην περιμένει. Αν η Τουρκία περιμένει ότι εμείς θα υποχωρήσουμε, κάνει λάθος. Και θέλω να μου επιτρέψω να πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχουμε πολλούς στην Ελλάδα που θαυμάζουν τον Ορμπάν. Το ξέρετε αυτό. Φιλότουρκος. Ο Ορμπάν, με το που ανέλαβε προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πήγε και παρέστησε την Ένωση των Τουρκικών Κρατών, όπου τιμόμενη χώρα ήταν η Νότια Κύπρος, δηλαδή το ψευδοκράτος. Η Βόρεια Κύπρος. Ναι, συγγνώμη, τη Βόρεια Κύπρο. Κατεχόμενη Κύπρος. Δηλαδή το ψευδοκράτος. Βόρεια Κύπρος. Προσέξτε, κύριε Καλόγυρε. Ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή εκπροσωπώντας και εμάς, πήγε το γαϊδούρι εκεί. Μα είναι πολύ φιλότουρκος ο κύριος Όρμπαν. Δυστυχώς. Το να είναι φιλότουρκος ως Όρμπαν, δικαίωμά του. Να είναι φιλότουρκος. Να είναι ό,τι θέλει. Να είναι φιλορώσος, να είναι πουτινολάγνος, να είναι ό,τι άλλο θέλει. Το να πηγαίνει όντας προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εκεί, εγώ ήταν να παρασταθώ στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας τέλος Ιουλίου στο Βουδαπέστη και δεν πήγα. Θα ήθελα να είμαι υπουργό. Δεν θα πάρω στην υπουργική κυβέρνηση. Μας προσέβαλε η υπουργική κυβέρνηση. Να πήγαινε αφού τελείωνε η προεδρία του και να πήγαινε ο Σούγκρος πρωθυπουργός. Ήταν πρόκληση. Ήταν πρόκληση. Και πρόκληση προς τους Ευρωπαίους ότι πήγε στον Πούτιν. Και πάλι αυτό είναι μεγάλο φάουλ. Τα είδε καν και ο Ερντογάν. Δεν πήγε στον Πούτιν ως πρωθυπουργός Ουγγαρίας. Πήγε στον Πούτιν ως προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είδε καν και ο Ερντογάν. Θέλω να πω κάτι να το ξέρει ο κόσμος. Όταν μια χώρα παίρνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, να ξέρετε, είναι μεγάλη τιμητική πράξη. Το πρώτο έχω κάνει εγώ προεδρεύων το 2013-2014. Το 2013-2014 ήταν η Ελλάδα προεδρεύουσα χώρα. Το 2014 είναι ακριβή. Το πρώτο εξάμεινο το 2014. Και είχα δεξιωθεί στο ΖΑΠΕ όλους τους συναδέλφους υπουργούς υγείας. Το πρώτο που σε μαθαίνω είναι μην σου ξεφύγει κάτι που να ενοχλήσει κάποια χώρα. Γιατί ο προεδρεύων είναι ουδέτερος. Είναι, παιδί μου, ο ουδέτερος διαιτητής για 6 μήνες ένωσης. Και πάει αυτός στην Ένωση Τουρκικών Κρατών να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Πρώτε περιπολί μεγάλου φάουλ, να ξέρετε. Απαράδεκτο. Ντροπή σε όσους στην υπουργία. Ελλάδα εξακολουθούν να θαυμάζουν τον Ορμπάν. Έχει ξεφύγει. Πιο φιλότουρκος από τον κύριο Ορμπάν δεν υπάρχει. Λοιπόν, Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε,
Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Με τα είπαμε όλα, κύριε Καλό, και εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, και από ό,τι έμαθα την τελευταία εκπομπή. Τελευταία εκπομπή, μάλιστα. Καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές σας. Θέλω να ξέρουν όλοι οι φίλοι τηλεθεατές ότι προσωπικά στο μέτρο που με αφορά στο Υπουργείο Υγείας δίνω κάθε μέρα τον καλύτερο με αυτό για να λύνουν τα προβλήματα. Δεν είναι λίγα τα προβλήματα, είναι πολλά τα προβλήματα. Χθες το βράδυ, ας πούμε, τι θα πει Υπουργείο Υγείας. Προχθές γίνει η πυρκαγιά. Όλο το απόγευμα κάναμε το συντονισμό. Πήγαν καλά όλα, δόξα τω. Χθες το βράδυ, μία τα ξημερώματα, πέφτει το ρεύμα. Χάλασε ο ΔΔΕ σε τρία σημεία στο νοσοκομείο Γεώργιο Γεννηματά Θεσσαλονίκη. Εμείς είχαμε γεννήτη, δουλέψαμε αμέσως, αλλά το πετρέλαιο για τις γεννήτες κρατάει κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Δεν έχει προβλέψει μια βλά που θα κρατήσει μια μέρα. Κάποια στιγμή τελείωσε το πετρέλαιο. Βλά δεν ξέρω αν είχε αποξαθεί, μέχρι να πω λίγο δεν είχε αποξαθεί. Μετά μείναμε από ρεύμα, περιμέναμε να έρθει το πετρέλαιο να ξαναπάρουν μπρος οι γεννήτρες. Αναγκαστήκαμε να στείλουμε χειρουργία σε γειτονικά νοσοκομεία. Τεράστιες. Θέλω να πω, δεν είναι ένα εύκολο Υπουργείο, είναι ένα δύσκολο Υπουργείο. Πρέπει τώρα εγώ να βρω λύση για τη Σπάρτη, για τις Σέρες, για τη Δράμα, για την ΚΟ που δεν έχουν γιατρούς. Τέλος, εγώ τσακώνομαι τώρα με τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά πρέπει να βρω λύση. Yeah. Θέλω να ξέρετε ότι αυτή την ευθύνη που έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός και ο ελληνικός λαός, μέσα μου την λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη. Υπουργέ, σας ευχαριστώ που με τιμήσατε απόψε. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Στο τέλος αυτού του μέρους της εκπομπής, πάμε σε ένα διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες, ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.